Σήμερα λοιπόν είναι η επίσημη πρώτη, να το πούμε έτσι. Είναι ο καθιερωμένος αγιασμός που κάνει η ομάδα, κάθε ομάδα στην αρχή της σεζόν. Βεβαίως ξεκινάει μια καινούργια χρονιά. Όπως κάθε χρόνο εξάλλου λέμε ότι πάντα αυτό που θέλουμε είναι το καλύτερο για την ομάδα. Φέτος ελπίζουμε να είναι και καλύτερη χρονιά για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και όλους τους συλλόγους, γιατί πέρσι, όπως ξέρετε, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα το φετινό. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε και ποδοσφαιρικά. Εννοώ ότι η ομάδα είναι πλήρης, ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μία προσθήκη στην ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση νιώθουμε καλά. Βεβαίως το κύπελο ξεκίνησε και σήμερα μάλιστα είχαμε και την κλήρωση της τρίτης φάσης του κυπέλου. Κληρωθήκαμε για μία ακόμα φορά εκτός έδρας. Πιστεύω ότι τα παιχνίδια αυτά για μας έχουν ένα σοβαρό νόημα προετοιμασίας, γιατί ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο πρωταθλητισμός δηλαδή, στον όμιλο που ακόμα δεν ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ δυνατά παιχνίδια, όπως αυτό που δώσαμε με την πολύ αξιόλογη ομάδα του Μακεδονικού, όπου ήμασταν και καλοί και τυχεροί και μπορέσαμε και προκριθήκαμε. Μας δίνει εμπειρία και βέβαια δίνει στον προπονητή την ευκαιρία και να προετοιμάσει την ομάδα και να δει τις δυνατότητές του και ενδεχομένως τα προβλήματα που υπάρχουν για να τα διορθώσει. Και μιλάμε για ιστορικές προκρίσεις για την ομάδα του Ιπάτου στο κύπελλο της Ελλάδας. Ναι, ιστορικές με την έννοια ότι είναι οι πρώτες προκρίσεις. Συμμετέχουμε για δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Έχουμε ήδη προκριθεί δύο γύρους. Θέλουμε να προκριθούμε ακόμα ένα γύρο, γιατί αυτό, σας είπα, μας δίνει εμπειρία και σαφώς στον επόμενο γύρο μπαίνουν και οι ομάδες της Super League 1 μέσα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά θα είναι μια πολύ ωραία έτσι, εμπειρία, ένα ωραίο ταξίδι για την δικιά μας ομάδα, για τα παιδιά μας, το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει και θέλουμε να το δούμε. Και αυτό τώρα που γίνεται με το πρωτάθλημα, πάλι καθυστερήσεις, πάλι... Κοιτάξτε να δείτε, πάλι καθυστερήσεις όντως από τις 19 Σεπτεμβρίου, έχουμε πάει 3 Οκτωβρίου και περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα που θα γίνει η κλήρωση από αναβολή, αν θα ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα. Όλο για μένα, όλο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί το ρόστερ ή μάλλον οι ομάδες της Super League 2, για να το πω σωστά, με αποτέλεσμα από τη στιγμή που αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί, αν θα παίξουν κάποιες ομάδες πάνω ή κάτω, να καθυστερεί αναγκαστικά και εμάς. Νομίζω ότι πλέον είμαστε οριακά όμως, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει και το θέμα ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη τώρα, κλείνουμε 2 μήνες. Δηλαδή η ομάδα πια, όλες οι ομάδες έχουν κάνει μια μακρά προετοιμασία και αυτό το πράγμα θα κουράσει αν τραβήξει κι άλλο. Ελπίζω να ξεκινήσουμε στις 3 του μήνα. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία σε όλους. Καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, να είναι καλά, να μην έχουν τραυματισμούς και ο καθένας να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Ιδιαίτερη ημέρα για την ομάδα του Ιπάτου, ο αγιασμός για να πάει καλά η σεζόν. Μια σεζόν που ξεκινάει καλά σε σχέση με πέρσι που ήταν COVID κλπ. Ο αγιασμός που έγινε σήμερα με στόχους πρωταγωνιστικούς, υποθέτω στην τρίτη εθνική, και υπάρχει και το κύπελο. Ξεκινάμε με τον αγιασμό. Εγώ θέλω να ευχηθώ και εγώ να έχουμε, όπως είπατε, υγεία, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Πάνω απ' όλα, όπως είπατε, να ευχηθώ και εγώ να υπάρχει υγεία, να είμαστε υγιείς, ώστε να μπορούμε να παλέψουμε τους στόχους που θα θέσουμε με την ομάδα, η οποία, όπως είπατε και εσείς, είναι πρωταγωνιστική. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα παλεύει όλα τα παιχνίδια και ευελπιστούμε να έχουμε φτάσει στο τέλος εκεί που θέλουμε και έχουμε θέσει από την αρχή σαν στόχο. Το ρόστερ έχει κλείσει? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κλείσει ακόμα το ρόστερ. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα παιδί ακόμα στην ομάδα μας σίγουρα και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό στην πορεία, ίσως και κάτι ακόμα. Αλλά επειδή θα έχουμε μια αποχώρηση στις επόμενες μέρες, θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε και θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αποχώρηση τι είναι? Δεν θέλω να πω κάτι γιατί δεν είναι 100% σίγουρο, άρα ας μείνουμε στο ότι προσανατολιζόμαστε να πάρουμε ένα παιδί ακόμα στην ομάδα μας. Και μιλάμε για το πρωτάθλημα πλέον που καθυστερεί για μια ακόμα φορά μέχρι να εκκινήσει, να μάθετε τον όμιλο. Έχετε δώσει όμως ως τώρα 2 παιχνίδια κυπέλου με ιστορικές προκρίσεις για την ομάδα του Ιπάτου και πλέον υπάρχει ο τρίτος αντίπαλος, η ομάδα του Εθνικού Σοχού. Εντάξει, ιστορικές προκρίσεις, εντάξει, αυτό είναι τιμητικό για την ομάδα, όντως μας δίνει και εμάς μια ικανοποίηση. Δεν θα μείνουμε σε αυτό όμως, έχουμε πει με τα παιδιά ότι εμείς κάθε παιχνίδι που έρχεται στο κύπελλο το βλέπουμε σαν μια ωραία πρόκληση, θα το παλέψουμε και αυτό το παιχνίδι, εννοείται ότι είμαστε
Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν υποτιμούμε ποτέ κανέναν αντίπαλο και κανένα παιχνίδι από αυτά. Θα παλέψουμε με μια ομάδα που θα έρθει και αυτή να διεκδικήσει και να έχει και αυτή μια, έτσι, μια ωραία στιγμή στην ιστορία της. Ελπίζω να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι και το ίδιο προσιλωμένοι στο πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Τώρα, αν είμαστε κοντά σε αυτά, θα έχουμε και πιθανότητες να πάρουμε την πρόκριση. Που λειτουργούν αυτά τα παιχνίδια και σαν προθέρμανση για το πρωτάθλημα που ακολουθεί, που υπάρχουν προβλήματα καθώς δεν έχει στελεχθεί ο Κόμιλος ακόμα, δεν ξέρετε ακόμα πού θα παίζετε και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Το έχουμε πει όντως και αυτό, ότι είναι, είναι παιχνίδια που φτιαχνόμαστε μέσα από αυτά για την επίσημα και θα μας βρει πιο έτοιμους όταν θα έρθει η στιγμή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε και αυτό σαν ένα τεστ πριν το πρωτάθλημα. Η καθυστέρηση αυτή βοηθάει. Δεν θα μπορούσα να το πω, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αν βοηθάει. Εμείς το έχουμε σαν δεδομένο, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το δεδομένο και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι όταν αποφασιστεί να είναι η έναρξη του πρωταθλήματος. Δύο λόγια. Ναι, θα φύγω κατευθείαν από το πλάνο, να μην το χαλάω καθόλου. Λοιπόν, δύο λόγια στην ομάδα καινούριος. Η ομάδα μόλις έκανε τον αγιασμό της για τη σεζόν. Τρίτη εθνική κατηγορία, τέταρτη σεζόν και κύπελο που έχετε ήδη δώσει δύο παιχνίδια. Πάτε για το τρίτο. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και βέβαια στην ομάδα μας υγεία. Να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτεθούν οι στόχοι της ομάδος, οι οποίοι και φέτος είναι πρωταγωνιστικοί. Θεωρώ ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καλό επίπεδο, έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης, αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ και νομίζω ότι απόδειξη τα δύο παιχνίδια κυπέλλου τα οποία περάσαμε και παίζουμε το τρίτο την Κυριακή. Από εκεί και πέρα είμαστε αναμονή για να δούμε σε ποιον όμιλο θα βρισκόμαστε και όπως σας είπα και πριν, οι στόχοι της ομάδας είναι καθαρά πρωταγωνιστικοί, έχοντας υγεία και λίγο τύχη, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Προσωπική ερώτηση. Τι άκουσες, τι ήξερες και τι ήταν αυτό που σε τράβηξε να έρθεις στην ομάδα του Ιπάτου? Πρώτα απ' όλα άκουσα για μια διοικητική συνέπεια σε ό,τι αφορά το οργανωτικό και το οικονομικό κομμάτι. Δεύτερον, έπαιξε σαν αντίπαλος αγωνιζόμενος στη Μαρκό τη χρονιά που ήμασταν στον ίδιο όμιλο και μπορώ να πω ότι είχα μια θετική εντύπωση. Η προσέγγιση από τον πρόεδρο, τον προπονητή και το διοικητικό συμβούλιο με έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη, λύνοντας κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την απόσταση, γιατί ερχόμαστε κάποια παιδιά από την Αθήνα. Νομίζω δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολη η απάντησή μου. Σίγουρα σε αρκετούς παίκτες οι οποίοι έχουν μια εμπειρία, η ομάδα του Ιπάτου είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιρικός προορισμός. Για το κύπελο σαφώς είναι μεγάλη πρόκληση. Για το πρωτάθλημα η καθυστέρηση αυτή που γίνεται? Νομίζω ότι η καθυστέρηση είναι σήμα κατά τεθέν κάθε χρονιάς, ειδικά στη χώρα μας. Εμείς έχουμε φροντίσει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και όσο δυνατόν νωρίτερα γινόταν, οπότε θα είμαστε έτοιμοι σίγουρα στην έναρξη. Το καλό για μας είναι ότι τα παιχνίδια κυπέλλου που έρχονται είναι σαν κάποια πολύ δυνατά τεστ τα οποία τα περνάμε και ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα περάσουμε και το επόμενο βήμα, όπου μετά εκεί πέρα θα αντιμετωπίσουμε οι ομάδες Super League 2 ή Super League 1, που δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του συλλόγου. Από εκεί και πέρα προετοιμαζόμαστε για την έναρξη που, όπως ξέρουμε όλοι, θα είναι στις 3 Οκτώβρη του πρωταθλήματος Γάμα Εθνικής. Δύο λόγια. Ξεκίνησε επίσημα σήμερα η χρονιά με τον αγιασμό. Πλέον είσαι από τους παλιούς της ομάδας. Ξέρεις ότι η ομάδα ξεκίνησε τέταρτη σεζόν στην τρίτη εθνική και αγώνες κυπέλλου. Ξεκινάμε με απόψε όμως με τον αγιασμό που έγινε για την ΕΣΕ. Σίγουρα θέλω καταρχάς να ευχηθώ στην ομάδα μας να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, οι οποίοι και φέτος είναι ψηλοί, όπως φαίνεται και από την πορεία μας μέχρι τώρα στο κύπελο, αλλά και υγεία στην ομάδα και σε όλο τον κόσμο σίγουρα. Ξεκινάμε γιατί έχετε ήδη ξεκινήσει με δύο αγώνες κυπέλλου. Δύο ιστορικές προκρίσεις για τα δεδομένα της ομάδας και τώρα τρίτη πρόκληση εκτός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Σοχού. Βεβαίως είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Βέβαια εμείς θα κοιτάξουμε την ομάδα μας. Θα πάμε εκεί πέρα για να φέρουμε την πρόκριση όπως και τις προηγούμενες δύο φορές.
Και τώρα μιλάμε για πρωτάθλημα με τις γνωστές καθυστερήσεις. Αυτό φαντάζομαι σας δίνει περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστείτε για το πρωτάθλημα που οι στόχοι υποθέτω είναι πάλι πρωταγωνιστικοί. Βεβαίως οι στόχοι και φέτος είναι πρωταγωνιστικοί. Έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε λόγω της καθυστέρησης της έναρξης. Και σίγουρα και με τα επίσημα παιχνίδια που έχουμε καταφέρει και περνάμε τους γύρους στο κύπελλο, θα παρουσιαστούμε πιστεύω έτοιμοι και στην πρεμιέρα. Το γεγονός ότι δεν έχουν καταρτιστεί οι όμιλοι ακόμα είναι θέμα, είναι πρόβλημα? Σίγουρα δεν είναι κάποιο μεγάλο πρόβλημα για μας αυτή τη στιγμή, καθώς όπως είπα και πριν, εμείς δουλεύουμε και δουλεύουμε ώστε η ομάδα μας να γίνεται καλύτερη και να μην φοβάται και να μην ασχολείται με κανέναν αντίπαλο.